μπορείς να ανεχτείς με τίποτα όταν είσαι σε μία σχέση. Να έχει και αυτή η σχέση με κάποιον άλλο. Ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος που σε έχει φλερτάρει η γυναίκα? Δεν με φλερτάρουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Με ποια ή ποιον που έχετε δουλέψει μαζί στο παρελθόν δεν μιλάτε? Πρέπει να πω οπωσδήποτε ένα όνομα. Δεν μιλάμε την Ελένη Μενεγάκη. Αλλά δεν μιλούσαμε και όταν δουλεύαμε. Δεν έχω το τηλέφωνο της. Μόλις μιλάω, πλάκα κάνω. Μόλις μιλάω. Ποιο είναι το πιο προσβλητικό σχόλιο που έχει υποθεί για σένα δημόσια? Α, είναι μεγάλη ιστορία. Κλείνει με το ένας τύπος που μου φερόταν πολύ όμορφα. Είχα πάει σε ένα μαγαζί και με εξυπηρετούσε το ένα τ' άλλο. Είχα πάει και μια κοπέλα και χαιρόμουν πάρα πολύ που εντάξει, με πρόσεχε. Και φεύγοντας μου είπε: Να είστε καλά, και όποτε ξανάρθετε, θα είμαι εδώ να σας περιποιηθώ, κύριε Καραφώτη. Τι σου έχουν πει τα παιδιά σου και σε έχουν κάνει να συγκινηθείς? Α, μου έχουν ζωγραφίσει κάτι πολύ ωραίες κάρτες για τα Χριστούγεννα. I love you, daddy, κτλ. Ναι, ήμουν λίγο. Είχες ποτέ κάποιον στόκερ που σε τρόμαξε? Στόκερ, το... πρέπει να πω όνομα, είναι γνωστός γι' αυτό. Το Γιάννη τον Παρδί. Έχεις ζητήσει ποτέ δανεικά από φίλο σου? Από το Γιάννη τον Παρδί. Έχεις κυκλοφορήσει γυμνός σε δημόσιο χώρο? Ναι, πρέπει να πω πού. Σταμάτω γένια στην Μύκονο. Ποια θυμάσαι στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής σου? Ήταν η δεύτερη χρονιά, αφού είχαν τελειώσει τα κανονικά χρόνια για να πάρω το πτυχίο, που έπρεπε να περάσω 54 μαθήματα. Τα πέρασα. Αντιγραφή. Ποιο ρούχο θα εξαφάνιζες από την ντουλάπα της συντρόφου σου, αν μπορούσες? Κάτι κολλάν για αριστερά. Δεν τα θέλω καθόλου αυτά. Δεν μ' αρέσουν. Στο hashtag TheVoiceGR γράφει κάποιος χρήστης. Αν πήγαινες ως διαγωνιζόμενος, ποιο κριτή θα διάλεγες? Τρίκι, τρίκι, τρίκι. Δεν ξέρω, νομίζω το Μουζουράκι. Χωρίς να παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Έτσι, για την εμπειρία.